Εις πάσαν τη γην εξήλθεν αυτόν σου, πως δεξαμεν το λόγο σου. Διού Θεό πρεπός εδογμάτισας, η ποιήση των όντων εδράνωσας, τα των ανθρώπων ήθη κατεκόσμησας. Βασίλειον ιεράτευμα, πατερός ιε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τα ψυχά σήμων. Και των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και πάντων των εργαζομένων εν το Δήμο τούτο μετά των οικογενειών αυτών, υπέρ υγείας, σωτηρίας, προκοπή βίου πίστεως και συνέσεως πνευματικής, θείας βοηθείας υπέρ αυτών, είπομε. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Σας εύχομαι όλους σας, από το Δήμαρχο μέχρι και το πιο νεότερο της. Σε όλους σας λοιπόν, καλή χρονιά και προκειμένη, με υγεία ψυχής και σώματος και κυρίως με υγεία ψυχής, γιατί το έργο το οποίο επιτελείται ο καθένας στο πόστο του από τον πρώτο πολίτη της πόλης μας, που είναι ο Δήμαρχος, μέχρι και τον τελευταίο, εργαζόμενο σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου, είναι φυσικά έτσι όπως άλλωστε λέγεται κοινής ωφέλειας. Άρα λοιπόν είναι για το κοινωνικό σύνολο. Επομένως, εύχομαι δύναμη, φώτιση, κουράγιο, υπομονές και αντοχή σε αυτό το έργο, το οποίο όπως είπα και πριν, έχει αντίκτυπο σε όλους τους πολίτες αυτής εδώ της πόλης, αλλά και γενικά και του ευρύτερου Δήμου, αφού ο Δήμος Γρεβενών, από ό,τι νομίζω και γνωρίζω, είναι ένας από τους μεγαλύτερους Δήμους στην Ελλάδα, ο πρώτος ή ο δεύτερος σε έκταση νομίζω, ο πρώτος. Έχουμε πρωτιά επομένως. Έτσι λοιπόν αυτή την πρωτιά ας την κάνουμε και ποιοτική, σαν διάθεση, σαν όρεξη, σαν κουράγιο, σαν δύναμη, σαν θέληση, και ο καθένας μας παραμερίζοντας το εγώ, τη φετινή χρονιά, ας δούμε το εμείς. Γιατί νομίζω πολλά αξίζουν τα Γρεβενά και πολλά περιμένουν από εμάς τους ίδιους. Πολλά περιμένουν από εμάς τους ίδιους, όχι από άλλους. Αν το λέει πολύ καλά η παροιμία, αν εξιστείς μόνος σου, δεν έχει χαΐρι, λέει. Άρα λοιπόν, αν εμείς οι ίδιοι δεν βοηθήσουμε το σπίτι μας, τότε όσα κονδύλια και να έρθουν, ό,τι και χρήματα να έρθουν και οτιδήποτε να έρθουν, δεν νομίζω ότι θα υπάρχει κάτι καλό και θετικό. Γι' αυτό λοιπόν, να μην μακρηγορώ, σας εύχομαι καλή δύναμη, καλές αντοχές και υπομονές, καλή επιτυχία στο έργο όπου ο καθένας βρίσκεται και πάντοτε την αίσθηση ότι είμαστε όλοι μας διακονητές. Όπως εγώ είμαι στον χώρο τον εκκλησιαστικό ο πρώτος αλλά και ο τελευταίος και είμαι διακονητής και είμαι υπηρέτης όλων των πιστών, έτσι και εσείς λοιπόν είστε υπηρέτες όλων των πολιτών αυτής εδώ της πόλεως, που όλοι μαζί δίνοντας το καλό παράδειγμα αγωνιζόμαστε και προσπαθούμε για το καλύτερο. Καλή χρονιά, καλό μήνα σήμερα κιόλας και όλα καλά. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Τα υπόλοιπα δήματα δικά σου. Καλησπέρα και από μένα. Σεβαστότατε, σεβαστοί πατέρες, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί για ακόμα μια χρονιά βρίσκεται εδώ μαζί μας. Αγαπητοί συνάδελφοι, γιατί συνάδελφοι σας αισθάνομαι, σήμερα μετά από 4 χρόνια περίπου και κάτι, είμαι ειλικρινά υπερήφανος. Και ξέρετε γιατί? Γιατί ο Δήμος Γρεβενών, είτε λέγονται οικονομικά είτε λέγονται τεχνικά, είναι στις πρώτες θέσεις όλων των Δήμων της Ελλάδας. Και αυτό οφείλεται κυρίως σε εσάς. Και σίγουρα έχουμε περιθώρια να βελτιωθούμε και θα βελτιωθούμε. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου, ειλικρινά, που με κάνετε με επίσημα στοιχεία, δεν τα λέω Δήμαρχος, είναι τα επίσημα στοιχεία, να μιλώ έτσι αυτή τη στιγμή. Είναι πρώτη φορά μετά από 4 χρόνια περίπου που είμαι Δήμαρχος, που αισθάνομαι ειλικρινά περήφανος. Έχουμε πολλά περιθώρια. Εύχομαι ο καθένας μας να δώσει το καλύτερο εαυτό του και να πετύχουμε, γιατί
και θα αντέξουμε και κουράγιο έχουμε και θα πετύχουμε σίγουρα. Τα γραβινά θα πρέπει να πάμε μπροστά. Εύχομαι στον καθένα σας καλή χρονιά, υγεία, αγάπη και οικογενειακή ευτυχία. Να είστε πάντα καλά. Το θυμάστε, βλέπω. Είναι 5 χρονιά από 5 μέρες άντε το καθένα.